Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είναι ιδιαίτερη η χαρά που νιώθω σήμερα γιατί μαζί μας στο στούντιο είναι ο εκλεκτός φίλος, ομότιμος καθηγητής, κύριος Βασίλειος Γιούρσης. Κύριε Γιούρση, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ κύριε Νικολίδη. Και ως κοινωνιολόγος ο κύριος Γιούρσης είναι ειδικός πάνω στο θέμα το οποίο θα διαπραγματευτούμε και που αναφέρεται στις εξεγέρσεις των αραβικών λαών που βρίσκονται στην, θα λέγαμε, στην Βόρεια Αφρική, στην περιοχή της Παλαιστίνης κλπ. Λοιπόν, θα ρωτούσα το εξής. Από πού ξεκίνησε καταρχήν αυτή η εξέγερση, κύριε Γιούρση? Η εξέγερση είναι ένα φαινόμενο το οποίο προφανώς προετοιμάστηκε από πάρα πολλές αιτίες. Οι αιτίες δεν είναι μία, είναι πάρα πολλές. Δεν είναι η κατάσταση μέσα στην οποία ζει γενικά ο αραβικός κόσμος, αλλά είναι και η επί πολλές δεκαετίες ανάπτυξη τοπικών ηγεμονισμών που από στρατιωτικά πραξικοπήματα κατέληξαν τελικά σε δικτατορίες φοβερά επικίνδυνες όχι μόνο για την εσωτερική ζωή των διαφόρων λαών αλλά ακόμη και για τη σχέση των λαών αυτών με τον έξω κόσμο. Τα γεγονότα όπως τα βλέπουμε, όπως τα παρακολουθούμε, αναπτύσσονται το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2011, αλλά η πρώτη έναρξη, η πρώτη θριαλίδα από την οποία άναψε όλο αυτό το περίεργο φαινόμενο, γίνεται στις 17 Δεκεμβρίου του 2010. Στις 17 Δεκεμβρίου του 10, σε μια μικρή πόλη της Τινησίας, αυτοπυρπολείται ένας νέος 23 ετών, ο οποίος είναι πτυχιούχος της πληροφορικής του Πανεπιστημίου, αλλά είναι άνεργος και αναγκάζεται να στήσει ένα μικρό πάγκο μικροπολιτή και να πουλάει διάφορα οποροκυπευτικά. Συλλαμβάνεται από την αστυνομία, ταπεινώνεται βάναυσα και σε μια έκρηξη αγανάκτησης αυτοπυρπολείται, περιχύνεται με βενζίνη και αυτοπυρπολείται. Το γεγονός αυτό κορυφώνεται στην κηδεία του. Στην κηδεία του ένας άλλος νέος σε ένδειξη διαμαρτυρίες για αυτό που έγινε σε έναν νέο άνθρωπο επίσης αυτοπυρπολείται και αμέσως μια γυναίκα με τρία παιδιά στην αγκαλιά, μωρά, φωνάζει ότι και αυτή θα πυρπολυθεί. Αυτό γίνεται αφορμή να ξεσπάσει ένα κύμα αγανάκτησης εναντίον ενός προέδρου ο οποίος επί 30 χρόνια κατήχει την εξουσία και σε μία μικρή χώρα μεν, αλλά με αρκετά υψηλό εισόδημα πριν από την οικονομική κρίση, επιβάλλει στρατιωτικό νόμο και δίδει εντολή στο στρατό και την αστυνομία να χτυπούν στο ψαχνό. Αυτό είναι το πρώτο γεγονός από το οποίο περνάει το μήνυμα μιας εξέγερσης, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επανάσταση. Σε καμία από τις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν αντίστοιχα φαινόμενα δεν είδαμε επανάσταση. Είδαμε εξέγερση. Και μάλιστα οι πολλοί ειδικοί που ασχολούνται με την διατύπωση του περιεχομένου του όρου επανάσταση τονίζουν μόνον μία φράση. Επανάσταση των πλήκτρων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Είναι η επανάσταση των keyboards του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γιατί το μήνυμα διαδόθηκε μέσα από το ίντερνετ και μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Μην ξεχνάμε τι μεγάλος πληθυσμιακός κολοσσός είναι το Twitter και το Facebook και άλλα μικρότερα. Ακόμη μην ξεχνάμε ότι
στην Τινησία για την οποία μιλάμε, που είναι η απαρχή όλων των γεγονότων, στα 10 εκατομμύρια πληθυσμό, τα 4 εκατομμύρια είναι χρήστες του διαδικτύου. Ο μισός πληθυσμός. Ο μισός πληθυσμός, γιατί αν λάβει κανείς υπόψη ποιοι είναι χρήστες, είναι ο μισός και παραπάνω ενεργός πληθυσμός. Δεν μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες. Ούτε τα παιδιά. Μία χώρα η οποία έχει πολύ υψηλό δείκτη μορφωτικό, στους δύο νέους ο ένας είναι πτυχιούχος, ακόμη δε αν λάβει κανείς υπόψη την οικονομική κατάσταση πριν από την κρίση, διότι μετά την κρίση η οικονομική κατάσταση έγινε τραγική για την χώρα αυτή, σταμάτησε ο τουρισμός και μία χώρα που ζούσε ειδικά και μόνον από τον τουρισμό έμεινε ξεκρέμαστη. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι είναι άνεργοι και χτυπούν πόρτα δουλειάς ή ζητούν φυγή προς το εξωτερικό, αλλά η Ευρώπη δεν τους δέχεται και το πρόβλημα είναι ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι τι, μικρό ή ασήμαντο για να επιβιώσουν. Σας θυμίζω ότι το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Τινησία αυτή τη στιγμή είναι 12 δολάρια την εβδομάδα. Ζήστε με 12 δολάρια όταν το κοτόπουλο έχει 4,5 δολάρια το κιλό. Το δε κρέας μοσχάρι, χοιρινό δεντρών, το μοσχάρι έχει από 7 και πάνω. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Άρα η κατάσταση Η κατάσταση πίνας. Είναι φρικτή. Θα προσθέσετε πέρα από την κατάσταση φτώχεια λέμε, ηγεμονισμός, απουσία δικαιοσύνης και ελευθερίας. Οι συγκεντρωτικές εξουσίες στα καθεστώτα είναι εξουσίες κατά κανόνα άδικες, κατά κανόνα ανελεύθερες, με συσσόρευση πλούτου που δεν τον βλέπει κανείς και δεν οριζοντιώνεται σε μία διανομή κοινωνική προς το λαό, έστω με κάποιες προσφορές ή με κάποια έργα. Από εκεί και πέρα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι όταν ένα τέτοιο κίνημα, ξέσπασμα, καταφέρνει να αναγκάσει τον πρόεδρο της χώρας να εξαφανιστεί, να σηκωθεί να φύγει, είναι ένα μοντέλο το οποίο τοποθετείται μπροστά στους γειτονικούς αλλά και συγγενείς κατά την φυλετική καταγωγή λαούς αραβικής προέλευσης να κάνουν κάτι τι ανάλογο, γιατί ανάλογα καθεστώτα ισχύουν. Ντόμινο. Ακριβώς. Αυτή η ιστορία του ντόμινο effect είναι μια ιστορία πολύ γνωστή στις εξεγέρσεις και στα πραξικοπήματα. Μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες χώρες, ειδικά της Βόρειας Αφρικής, τα περισσότερα πραξικοπήματα έχουν γίνει από στρατιωτικούς. Θυμηθείτε τον Αγκίπ, τον Νάσερ, ο Μουμπάρακ είναι το ίδιο, από αυτήν την οικογένεια προέρχεται. Έτσι. Και επίσης ο Καντάφη το ίδιο πράγμα. Αν έρθουμε πιο κοντά προς την Μέση Ανατολή, τα πράγματα πάνε σε έναν τύπο οικογενειοκρατίας, ο οποίος μέσω αυτής της κληρονομικής διαδοχής διασφαλίζει την εξουσία για ακόμη και για τρίτη γενιά. Εδώ ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ιορδανία. Ξέρουμε τι συμβαίνει στη Συρία. Ξέρουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Εμιράτα και στο κέρας του αραβικού κόσμου. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι το παιχνίδι είναι γνωστό, οι λαοί έχουν τα ίδια πράγματα να μοιράσουν και τα ίδια πράγματα να διεκδικήσουν. Μία διαφορά υπάρχει σε όλες αυτές τις χώρες, η Ιορδανία. Στην Ιορδανία δεν έγινε εξέγερση εναντίον του Αμπντάλα, του βασιλιά. Ο βασιλιάς είχε ένα
λαϊκό αίρισμα πολύ δυνατό, έγινε σύγκρουση των οπαδών του βασιλιά με μία εκτός νόμου σιητική ακραία οργάνωση, η οποία όχι μόνον επιχειρεί να περάσει ως αντιπολίτευση στην πολιτική, αλλά και να υποδείξει τι θέλει τελικά να γίνει. Οραματίζεται έναν τύπο καθεστώτος όπου όλες οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα να μιλούν, αλλά με βάση κυρίως την θρησκευτική πίστη. Και θα ρωτούσα αυτό τώρα, κύριε Γιούρση. Όλοι αυτοί οι λαοί τους οποίους αναφέρεστε και αναφερόμαστε είναι μουσουλμανικά κράτη. Εκεί η επικρατούσα θρησκεία είναι το Ισλάμ. Βέβαια υπάρχουν και οι διαφορές μεταξύ Σιίδες, Σουνίδες κλπ. Που αυτό το πράγμα είναι κάτι που τους φέρνει σαν την παλότητα. Ποιος ο ρόλος του Ισλάμ τόσο καιρό? Και ας πούμε και τώρα ποιος είναι τώρα ο ρόλος του Ισλάμ σε αυτούς τους λαούς? Κοιτάξτε, το παράδοξο σε αυτές τις εξεγέρσεις είναι ότι το Ισλάμ δεν έπαιξε ρόλο κεντρικό. Θα το περίμενε κανείς. Αυτό λέω και εγώ. Θα το περίμενε. Ναι. Όμως το Ισλάμ με τη μορφή ενός θεοκρατικού προγραμματισμού σαν αυτόν που υπενήσε το με την Αλ-Κάιντα ο Μπιν Λάντεν, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δυνατότητα πρωτοβουλίων. Ίσως δε για λόγους σκοπιμότητας τις ενδεχόμενες ή τις πιθανές πρωτοβουλίες του Ισλάμ να τις ετοίμαζαν κυρίως οι δυτικοί για να φοβήσουν τα ίδια αυτά τα κράτη. Σας θυμίζω το εξής χαρακτηριστικό. Μια χώρα η οποία έχει ένα ισχυρό κόμμα ισλαμικό είναι η Αίγυπτος. Το 1928 στην Ισμαηλία ένας σοφός μουσουλμάνος ίδρυσε την αδελφότητα την μουσουλμανική, οι οποίοι ονομάζονται αδελφοί μουσουλμάνοι. Το κόμμα αυτό στην αρχή είχε πολιτιστικό όραμα. Ήθελε να ενώσει τον ισλαμικό κόσμο γενικά με ένα όραμα να αποδείξει στους δυτικούς ότι δεν είναι μία θρησκεία ευτελής και χονδροειδής, αλλά μία θρησκεία με οράματα, με εσωτερικές ανακατατάξεις των κοινωνιών, ξεκινώντας από την εσωτερική μεταμόρφωση του ανθρώπου. Αν διαβάσει κανείς κείμενα της περιόδου αυτού του σοφού ανθρώπου, θα διαπιστώσει ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι στους κύκλους των αραβικών και ισλαμικών κρατών ήταν πάρα πολύ ψηλά στη συνείδηση. Όμως τα γεγονότα έδειξαν ότι κάποιες εκτροπές χρειαζόταν αντίποδες για να μπορέσει να έρθει μια χώρα σε κάποιες ισορροπίες. Έτσι εκδηλώθηκε μια κίνηση η οποία ουσιαστικά άλλαξε την πορεία της ιστορίας στην Αίγυπτο. Στα τελευταία γεγονότα όμως, παρότι όχι μόνο οι αδελφοί μουσουλμάνοι, αλλά και άλλες ομάδες μετήχαν στην εξέγερση. Δεν ήταν εκτός νόμου αυτή η ομάδα? Όχι, δεν ήταν εκτός νόμου. Κυνηγήθηκαν. Στην Αίγυπτο ο Μουμπάρακ έχει συλλάβει ηγέτες, τους φυλάκισε κλπ. Αλλά δεν ήταν εκτός νόμου. Γιατί αιτιά του αυτούς ο Μουμπάρακ. Όχι, δεν ήταν μόνον αυτοί. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν στην Αίγυπτο πάρα πολλές ομάδες οι οποίες μετήχαν ενεργά σε όλη αυτή την κίνηση, η οποία ουσιαστικά ανάγκασε τον Μουμπάρακ να φύγει. Σας θυμίζω έναν μεγάλο πυρηνικό επιστήμονα, ο οποίος ήταν πρόεδρος στην Διεθνή Επιτροπή Πυρηνικών Ερευνών, τον Μπαραντέι. Ο Μπαραντέι έχει δικό του κόμμα. Γκάντ λέγεται το κόμμα του. Ένα κόμμα με το οποίο θα διεκδικούσε την προεδρία της χώρας, αλλά ο Μουμπάρακ πολύ νωρίς του στείλε μήνυμα
Και ο άνθρωπος δεν κατέβαινε στην Αίγυπτο. Έμενε στη Γερμανία. Αυτοεξόριστος. Λοιπόν, αυτοεξόριστος. Επίσης, υπάρχουν σοσιαλιστές, υπάρχουν κομμουνιστές, υπάρχουν άλλα μικρά κόμματα τα οποία νόμιμα μεν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα παρά έναν ή δύο εκπροσώπους να έχουν στη Γερουσία. Στην Αίγυπτο το μεγαλύτερο λάθος του Μουμπάρακ ήταν ότι από πέρσι το καλοκαίρι ανακοίνωνε ότι θα αποσυρθεί από την εξουσία και προβάλλει ως εκλεκτόν για την διαδοχή του τον μεγάλο του γιο. Αυτές οι μορφές οικογενειοκρατίες πολιτικά καμάματα είναι πολύ γνωστές. Αυτό το πράγμα δεν το δεχόταν κανένας. Πρώτοι τόλμησαν οι αδελφοί μουσουλμάνοι να δηλώσουν ανοιχτά στο λαό πριν από την εξέγερση στην Αίγυπτο ότι η εξουσία του Μουμπάρακ δεν έφερε τίποτε θετικό στην Αίγυπτο. Και εξηγούμε. Από το 1990 στην Αίγυπτο έχει εγκατασταθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο με μνημόνια ανάλογα με αυτά τα οποία τίθενται στον ελλαδικό χώρο ανάγκασε την Αίγυπτο, ανάγκασε τον Μουμπάρακ, διότι ο Μουμπάρακ είναι το 1990 στην εξουσία, ανάγκασε τον Μουμπάρακ από τις 314 μεγάλες επιχειρήσεις να ιδιωτικοποιήσει τις 280 μέχρι στιγμής. Έχουν κοπεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κρίση, κάποια ισχνά κοινωνικά επιδόματα και κάποτε πριν από μερικά χρόνια είχε επιβάλει έναν φόρο πάνω στην διακίνηση των αλεύρων που είναι η βασική τροφή των μουσουλμάνων με τις πίτες που κατασκευάζουν. Και τότε είχε γίνει μια εξέγερση, αλλά δεν την πήρε μυρωδιά ο πολλής κόσμος. Όμως στα κείμενα γράφεται ως η επανάσταση της πίτας. Εκείνη η επανάσταση ανάγκασε τον Μουμπάρακ να κάνει πίσω, αλλά αυτό το πίσω όμως φάνηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με αλλαγή μέτρων σε άλλες κατευθύνσεις που ανέβασαν την ανεργία σε επίπεδο 16%. Όμως η Αίγυπτος δεν είναι σήμερα αυτό που την βλέπαμε σε παλιές ταινίες με φελάχους και βεδουίνους. Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων σπουδάζει στα πανεπιστήμια και μάλιστα σε σπουδές θετικής κατεύθυνσης. Αν σας πω ότι στα πανεπιστήμια της Αιγύπτου έχουν περάσει όλων των κοινωνικών ομάδων νέοι άνθρωποι για σπουδές και σήμερα στους 4 ή 3 είναι πτυχιούχοι. Όχι το 50%, αλλά το παραπάνω από το 50%. 75%. Αυτό σημαίνει σπουδές, γνώση του τι σημαίνει, τι συμβαίνει και τι θέλουμε από τον έξω κόσμο. Μιλούν ξένες γλώσσες. Τις 3 κυρίαρχες ευρωπαϊκές γλώσσες τις έχουν μάθει και τις μιλούν πάρα πολύ καλά. Αν επισκεφτείτε τις μεγάλες πόλεις θα δείτε ότι στα καφενεία, γιατί εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη ανεργία, που δεν είναι καφενεία, είναι τεϊοποία. Ένα τσαγάκι προσφέρει. Κάθονται και δεν μιλούν αραβικά. Μιλούν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά για να μην τους ακούσουν οι άλλοι όταν μιλούν μεταξύ τους. Και εδώ η κυριαρχία του ίντερνετ είναι σημαντική. Και εδώ ακριβώς υπάρχει ένας Αμπάς, ο οποίος είναι, λέγεται στην Αίγυπτο, ο πατέρας των bloggers. Αυτόν τον άνθρωπο τον κυνηγούν 10 χρόνια η αστυνομία και λέει ο ίδιος δεν κοιμήθηκε 2 βραδιές στο ίδιο σπίτι.
δύο συνεχόμενες βραδιές. Αυτός ο άνθρωπος πήρε τα μηνύματα από την Τινησία και τα μετέφερε στην, αυτήν, στην κοινωνία της Αιγύπτου. Και όταν μιλάμε για χρήστες του διαδικτύου, είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι οι ηλικίες που μετέχουν στην χρήση του διαδικτύου είναι μικρές. Οι πιο μεγάλοι στην μαζικότητα δεν ξεπερνούν τα 35 χρόνια. Από εκεί και κάτω είναι ο μεγάλος αριθμός. Από εκεί και πάνω είναι οι σκνοί αριθμοί. Η πρόσκληση για την διαδήλωση στην πλατεία Ταχρίρ πέρασε από το Twitter και τους έγραφε μέσα στα μηνύματα «Δηλώστε αν λάβατε το μήνυμα», για να μπορέσει να μετρήσει. Εγώ θα σας πω αν θα γίνει τελικά ή όχι. Όταν κάτι που δεν ελέγχεται τελικά. Βεβαίως. Γιατί η κυβέρνηση, κυρίως η αστυνομία, γιατί η αστυνομία αμέσως φρόντισε να κλείσει την τοπική ιστοσελίδα, αλλά αυτοί συνδέθηκαν με το εξωτερικό. Δεν μου είναι καθόλου δύσκολο να συνδεθώ με τον διεθνή Twitter, αν δεν έχω εγώ επικοινωνία με τον τοπικό. Βλέπετε ότι η πραγματικότητα πίσω από την οποία αναδύεται μία εξέγερση, αυτό που περιμέναμε δεν είναι. Οι νέοι στις χώρες που εξεγέρθησαν δεν είχαν δίλημα στην επιλογή Ισλάμ ή Δημοκρατία. Το Ισλάμ, Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι μια δυνατή πίστη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει το Ισλάμ. Αυτή τη στιγμή έχει νεκρωθεί η έννοια της δικαιοσύνης, η έννοια της ελευθερίας, η έννοια της δημοκρατίας. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή το κίνητρο ήταν η κοινωνική αδικία τελικά. Το κίνητρο ήταν όχι μόνο κοινωνική αδικία, αλλά όλα μέσα στο κοινωνικό προβληματισμό, που είναι διαφθορά, είναι συγκέντρωση υπερβολικού πλούτου στα χέρια ολίγων και μία προκλητική ζωή των οικογενειών. Πάρτε μερικά παραδείγματα γνωστά στην Ελλάδα. Οι ελληνικές εφημερίδες παρουσιάζουν τα καλοκαίρια τα γλέντια των γιών του Καντάφη στη Μύκονο, της οικογένειας Άσαντ στη Συρία, των γιών του Μουμπάρακ, των Σεΐχιδων και των γιών των Σουλτάνων της Αραβικής Χερσονήσου. Εδώ στα πανό της εξέγερσης στην πλατεία Ταχρίρ στην Αίγυπτο, ο Μουμπάρακ ονομάστηκε Φαραώ, έξω Φαραώ. Και Φαρούκ. Και καλά, ο Φαρούκ ήταν ένας βασιλιάς, κληρονομικός, με γεια του με χαρά του, έφυγε. Αλλά εσύ δεν μπορείς να παίρνεις πρότυπα ενός καταδικαστέντος παρελθόντος και να τα χρησιμοποιείς. Και να ασκείς τελικά βία άτεγχτη. Μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του Μουμπάρακ. Και τον δεις ασθενική. Ο οποίος θα πάει στα δικαστήρια και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα δηλώσουν πόσα ποσά έχει καταχραστεί. Τρομακτικά ποσά. Τι φοβερό πράγμα. Το παλάτι, η λεγόμενη θερινή κατοικία, που είναι κάπου στην έρημο κοντά στο Σινά, είναι ένα οικοδόμημα, μάλλον συγκρότημα οικοδομημάτων, που δεν μπορείς να το πλησιάσεις κατά την περίοδο της εξουσίας, δεν μπορούσε κανείς να το πλησιάσει σε μία ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Ορισμένοι δε δυτικοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι βρήκαν τρόπο μέσω πολιτικών από την Ευρώπη και λοιπά να κάνουν μια επιτόπια
συνάντηση για ένα ρεπορτάζ και μία συνέντευξη, μίλησαν για αμύθιτα πλούτη. Πολλά δε από τα αντικείμενα είναι αντικείμενα αρχαιολογικά, τα οποία αφαιρέθηκαν από μουσεία για να στολίζουν μια κατοικία ιδιωτική πλέον. Ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι φαινόμενα όχι μόνον κοινωνικής παρακμής, αλλά κοινωνικής διάλυσης. Δεν μπορεί ο ηγέτης να φτάνει στο σημείο να περιφρονεί τον λαό και από την άλλη μεριά να ζει εις βάρος αυτού του λαού, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στις οποίες τον έχει οδηγήσει. Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Γιούρτση, γιατί ο χρόνος μας τελείωσε, θα πάμε σε δεύτερο προγραμματή, δεν θα τριδε. Η στάση όμως των δυτικών και των ελευθέρων, όπως αποκαλούνται ηγεμόνων, οι οποίοι τα καθεστώτα αυτά τα στήριξαν, τα ενεθάρρυναν, συνεργάστηκαν μαζί τους, γιατί ο Μουμπάρακ ήταν το εκλεχτό παιδί της Δύσης. Δεν είναι έτσι? Τώρα λοιπόν, σε μια νύχτα αυτοί κοιμήθηκαν και ξύπνησαν ότι ο Μουμπάρακ είναι άχρηστος, είναι επικίνδυνος για αυτούς. Ή ο Καντάφη, ας το πούμε έτσι. Ο Καντάφη σπούδασε στην Ελλάδα. Είναι απόφοιτος σχολής Ευελπίδων της Ελλάδος. Έτσι. Πήγε και έκανε πραξικόπημα. Τελικά παρουσιάστηκε ως ήρωας του λιβικού λαού και σήμερα αποδεικνύεται δικτάτορας, δυνάστης και οτιδήποτε άλλο. Θα ξεκινήσουμε από ένα άλλο σημείο για να το καταλάβουμε αυτό, γιατί η Δύση παίζει αυτού του είδους τα παιχνίδια. Καταρχήν την περιοχή αυτή τη βαρύνει μια πολύ βαριά κληρονομιά. Από εδώ πέρασαν όλες οι επικαιοκρατικές δυνάμεις της Δύσης, οι οποίες τόσο πολύ αγάπησαν αυτό τον χώρο που δεν θέλουν με τίποτε να τον εγκαταλείψουν. Αυτή είναι η τραγική ηρωνία η οποία βασανίζει τους λαούς και μαζί με αυτούς βασανίζει και μας. Εμείς σαν λαός ελληνικός και κυπριακός έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά και τις αποικιοκρατίες και κυρίως τις σταυροφορίες. Όταν έγινε η εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ το 2003, ήμουν στο Λίβανο. Έκανα μαθήματα στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου του Μπαλαμάτ. Η εισβολή σταμάτησε τις πτήσεις και είχα πρόβλημα να γυρίσω στην Ελλάδα. Τελικά βρήκα τρόπο και επέστρεψα. Όμως έζησα από κοντά τους τίτλους των εφημερίδων, οι οποίες πέραν της αραβικής εκδίδονται στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά. Οι δυτικοί ονομάζονται με μια βρισιά για τους ανθρώπους αυτούς, σταυροφόροι. Η λέξη σταυροφόροι για τον αραβικό κόσμο είναι πολύ βαριά βρισιά εναντίον της Δύσης. Η Δύση παίζει τα παιχνίδια της. Λάβετε υπόψη αυτή τη στιγμή από το τελευταίο άκρο, το Μπαχρέιν, μέχρι το Γιβλαρτάρ, όλη αυτή η περιοχή προσφέρει σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως τον δυτικό το 50% της ενέργειας. Όχι πόλεμο, όχι εκπαραθύρωση ηγεμόνων, όχι κατάλυση καθεστώτων, αλλά και βαριά λόγια συγχωρείται να τα λέει η Δύση. Το συγχωρείται σε εισαγωγικά. Είδαμε με τι γλυκό τρόπο ξεκίνησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να απευθύνεται στο Μουμπάρακ και είδαμε στο τέλος με τι σκληρό τρόπο απευθύνεται στον Καντάφη. Και έχουν δεσμούς. Έχουν δεσμούς, έχουν προσωπικές φιλίες, έχουν ανταλλαγή δώρων τρομακτικής αξίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εδώ παίχτηκε, παίζεται, θα παίζεται. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τέλος στο παιχνίδι της Δύσης. Με την κρίση αύξησαν οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, παραγωγές χώρες, το πετρέλαιο και αυτή τη στιγμή κλονίζεται συθέμελα όλος ο ευρωπαϊκός κυρίως κόσμος. Γιατί η Αμερική έχει πετρέλαιο.
Το παίρνει από κάτω, από την νότια. Η Ρωσία έχει. Η Ρωσία έχει. Αυτοί που υποφέρουν, πετάχτηκε ένα 70 το λίτρο στην Ελλάδα το πετρέλαιο. Ένα 70. Άπιαστη τιμή. Δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η Δύση παίζει το παιχνίδι της όταν βλέπει ότι κινδυνεύει η πορεία της σε εξελίξεις, σε ανακατατάξεις, σε οραματισμούς, σε έργα, σε φιλολογική φλιαρία. Κύριε Γιούτση, τελείωσε ο χρόνος μας. Θα πάμε σε δεύτερο πρόγραμμα όμως, γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Ευχαριστώ καταρχήν και να προχωρήσουμε παρακάτω στη δεύτερη εκπομπή. Αγαπητοί μας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Χαίρετε.